Ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι. Η συμφωνία κυβέρνησης Τρόικας βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη Βουλή στο τέλος της εβδομάδας. Ερώτημα όμως παραμένει: τι θα γίνει με την επίμαχη ρύθμιση για το γάλα? Το Μεγάρο Μαξίμου εμφανίζεται βέβαιο ότι όταν οι βουλευτές ενημερωθούν για τις αλλαγές, οι αντιρρήσεις θα καμφθούν. Για την ώρα, ωστόσο, οι διαφωνούντες όχι μόνο δεν κάμπτονται, αλλά όπως θα δούμε, ανεβάζουν και τους τόνους. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο, είχαμε μια νεότερη εξέλιξη, μια συμβιβαστική πρόταση που κατεβάζουν οι αγελαδοτρόφοι με ενδιάμεσο, μέσω λαβητή τον Μάξιμο Χαρακόπουλο. Θα μας δώσει τα νεότερα ο Γιάννης Τζούνου σε λίγο. Πρώτα το ρεπορτάζ. Την Παρασκευή αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συμφωνία με την Τρόικα, που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία στην κυβέρνηση, καθώς θα περιλαμβάνει και τις διατάξεις για τις αλλαγές στον τρόπο διάθεσης του φρέσκου γάλακτος. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κασής, ο οποίος στην παρούσα φάση δηλώνει διατεθειμένος να πάει το θέμα στα άκρα. Και από εκεί και πέρα μετά, ας με διαγράψει ο Βενιζέλος τελευταίο διάστημα. Περνάω πολύ δύσκολες μέρες και να θυμά την ώρα που αποφάσισα να στηρίξω αυτή την κυβέρνηση κατά αυτόν τον τρόπο. Στη γραμμή της καταψήφισης του νομοσχεδίου και ο Θάνος Μωράητης. Είπα και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου ότι όπως είναι η ρύθμιση, αυτό δεν μπορεί να περάσει, αυτό δεν μπορεί να ψηφιστεί. Παρά το γεγονός ότι οι βουλευτές που έχουν αντιδράσει δεν δείχνουν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι ουδείς θα θέσει σε κίνδυνο την κυβερνητική πλειοψηφία. Όταν ενημερωθούν πλήρως για τη σχεδιαζόμενη αλλαγή, δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος θα ξεκαθαρίσει την στάση του, δηλαδή αν θα παραιτηθεί ή όχι από υπουργός, μόνο όταν το νομοσχέδιο εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αφού προηγουμένως μεταφέρει τις νέες προτάσεις των αγελαδοτρόφων στο Μαξίμου. Πάμε λοιπόν τώρα στο Γιάννη Τζούνο. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει πως όταν ενημερωθούν οι βουλευτές θα λάβουν τέλος οι αντιδράσεις. Αυτό το κλίμα δεν το είχαμε καθόλου σήμερα πάντως από τους βουλευτές που διαφωνούν. Πες μας για την συμβιβαστική πρόταση που πέφτει τώρα στο τραπέζι και την οποία έχει αναλάβει να μεταφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Νέα πρόταση από τους αγελαδοτρόφους, την οποία έχει στα χέρια του αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Χαρακόπουλος και ο οποίος θα τη μεταφέρει στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη, τις επόμενες ημέρες. Προφανώς αυτό θα γίνει αύριο. Τι λέει λοιπόν αυτή η πρόταση των αγελαδοτρόφων, με την οποία δείχνει να συμφωνεί και ο κύριος Χαρακόπουλος, ο οποίος, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ακόμη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το τι θα κάνει. Λέει λοιπόν ότι το γάλα ημέρας θα συλλέγεται και θα παστεριώνεται εντός της Ελλάδας. Όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών. Το γάλα θα έχει διάρκεια ζωής έως 5 ημέρες. Για το γάλα χαμηλής παστερίωσης θα έχει διάρκεια ζωής έως 7 ημέρες και αυτό ουσία κυρίως λόγω των καιρικών συνθήκων εδώ στην Ελλάδα και κυρίως κατά την θερινή περίοδο. Και οι υπόλοιπες κατηγορίες γάλακτος να μείνουν ως έχουν, λένε οι αγελαδοτρόφοι. Αυτήν την πρόταση την έχει ο κύριος Χαρακόπουλος, θα τη μεταφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ερώτημα τώρα είναι αν αυτό μπορεί να περάσει μετά τη συμφωνία που είχε η κυβέρνηση με την Τρόικα πρώτον. Δεύτερον, αν θα γίνει αποδεκτή και αυτή η πρόταση από τους βουλευτές. Αλλά εικάζουμε ότι εφόσον ικανοποιεί τους αγελοδοτρόφους, θα ικανοποιεί και τους βουλευτές που αντιδρούν. Σε κάθε περίπτωση, άσχετα από αυτή την πρόταση, επίσημη ενημέρωση γι' αυτό προβλέπει το υπάρχον κείμενο από το Μέγαρο Μαξίμου. Πότε θα έχουν οι βουλευτές? Πριν βέβαια την Παρασκευή, μάλλον εκεί στην Πέμπτη θα υπάρξει μια ενημέρωση και τότε οι βουλευτές θα μάθουν πλήρως τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Αυτό που εκτιμάται λοιπόν από την κυβέρνηση είναι ότι όποιες βελτιώσεις υπάρχουν στο νομοσχέδιο θα κάμψουν τις αντιστάσεις των βουλευτών και έτσι θα οδηγηθούμε την Παρασκευή σε μια ψηφοφορία η οποία δεν θα έχει όλους αυτούς τους αντιδρώντες να είναι ακριβώς στην ίδια θέση. Κάποιοι μάλιστα έχουν αφήσει ανοιχτό το παράθυρο ότι αν υπάρχουν βελτιώσεις ενδεχομένως να αλλάξουν τη στάση τους. Επίσης, και να κλείσουμε με αυτό, οι ίδιοι οι βουλευτές οι οποίοι αντιδρούν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα και από τους βουλευτές των αστικών κέντρων που αντιδρούν στις αντιδράσεις τους. Οι οποίοι είναι ακριβώς αντιδρούν στους αντιδρώντες βουλευτές λέγοντας ότι επειδή τώρα υπάρχει ένα θέμα που είναι το γάλα και εξυπηρετεί συμφέροντα της επαρχίας, όταν όλοι μαζί ψηφίζαμε τα νομοσχέδια, τώρα οι βουλευτές της επαρχίας βγαίνουν απέναντι. Επομένως, θα περιμένουμε μια θελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή και ψηφοφορία. Μένει να δούμε εάν θα διατηρήσουν τις θέσεις τους όσοι έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει τις αντιδράσεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλα είναι ανοιχτά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα κατεβάζουμε.